Σύμφωνα με την εφημερίδα Χαραυγίου, υποψήφιος του ΑΚΕΛ για την Προεδρία της Δημοκρατίας, κ. Ανδρέας Μαυρογιάννης, προτείνει τη δημιουργία μηχανισμού προστασίας των δανειοληπτών από τις παράνομες και καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών και την απρόσκοπτη πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Παρ' όλα αυτά, το κόμμα που τον στηρίζει, το ΑΚΕΛ, καταψήφισε συστηματικά και κατ' επανάληψη τη σύσταση ειδικού δικαστηρίου για προσφυγή των δανειοληπτών που συμφωνούν με τις υπερχρεώσεις και τη διαδικασία εκπίσης. Αυτό συνιστά μια μεγάλη αντίφαση για την οποία το ΑΚΕΛ πρέπει να δώσει εξηγήσεις.